Το Thunderbolt είναι το άλμπουμ νούμερο 22 για τους Saxon, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη τους δουλειά κυκλοφόρησε το 1979 και εφαρμόζοντας προχωρημένα μαθηματικά, βλέπουμε ότι κυκλοφορούν δίσκο ανά 1,77 έτη, γεγονός που τους κατατάσσει άνετα στην πρώτη θέση ανάμεσα στα θηρία της εσώτους με κριτήριο την παραγωγικότητα. Το θέμα όμως με τους Saxon δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και ποιοτικό, μιας και λίγα έως ελάχιστα είναι τα άλμπουμ τους που κινούνται σε μέτρια επίπεδα και σίγουρα το Thunderbolt δεν είναι ένα από αυτά. Οι Saxon κάνουν τα ωραία πράγματα να φαίνονται και εύκολα, κάτι που ίσως είναι κάπως παραπλανητικό. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η meat and potatoes που λένε και οι Αμερικάνοι συνταγή πέτυχε, τα σωστά riff είναι στην σωστή θέση, ιστορίες για βόρειους θεούς, δράκουλες, road crew και τον Lemmy ξεδιπλώνονται και το Thunderbolt εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό του. Το λένε classic metal και είναι καλό. Κατά τα άλλα, αυτό είναι το πρώτο TV War του σωτήριου έτους 2018, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στο τσίρκο μας. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία και όλα τα άλλα είναι πάνω κάτω στο χέρι μας. Ο χώρος μας είναι φυσικά τα Zero Gravity Studio, τα οποία και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Καϊμακάμης και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Τι κάνεις, Ιωάννη? Καλά είμαι εσύ? Όλα καλά. Μια χαρά. Έφαγες? Ανέφαγα, λέει. Ήπιες? Ήπια και για τους υπόλοιπους. Οι άντρες, λέει, πίνουνε για δύο λόγους. Γιατί δεν τους περιμένει καμία γυναίκα στο σπίτι και κυρίως γιατί τους περιμένει. Γιατί τους περιμένει. Λοιπόν, το Remedy Live Stage είναι μαζί μας, όπως και το musicmegastore.com. Ξεκινήσαμε με τους Saxon. Συνεχίζουμε με νέους Machine Head και πίσω για να συναντήσουμε το πεπρωμένο μας εδώ, σε αυτό το κανάπε. Αυτή ήταν λοιπόν και η Machine Head στο βίντεο για το ομότιτλο κομμάτι του νέου τους δίσκου Καθάρσης, ένας δίσκος ο οποίος φαίνεται πως έχει διχάσει κάπως τους φίλους του συγκροτήματος, μια και ο Rob Flynn και η παρέα του σε τούτο το άλμπουμ επιχειρούν μια στροφή, δεν θα έλεγα στο 90s ήχο τους, αλλά απλοποιούν τα πράγματα, δεν έχουν αυτές τις μακροσκελείς επικές συνθέσεις που μας συνήθισαν στα τελευταία τους άλμπουμ και αυτό ενδεχομένως κάπως να ξένησε τον κόσμο. Βέβαια δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, για μας τουλάχιστον εδώ, γιατί βρισκόμαστε στην στιγμή αυτή όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πεπρωμένο μας. Έχουμε το πεπρωμένο. Φυγή να δυνατό δηλαδή. Αυτό. Τι κάνεις? Μια χαρά. Καλή χρονιά. Επίσης. Για πες, για τα resolution για τη νέα χρονιά, τι θα κάνεις? Τι υπόσχεσαι? Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να είναι το ίδιο ωραία με την προηγούμενη. Μάλιστα. Είμαι υπερευχαριστημένη, αν έχουμε μια από τα ίδια. Ωραία, ωραία, ωραία. Στο εύχομαι από το βάθος της ψυχής και της καρδιάς μου. Πολύ ωραία. Τι έχουμε? Θυμάσαι το 2014 με τον Τιμ Λαμπέσης από Αζανίδη. Α, ναι, ναι. Αποφυλακίστηκε, ζητάει συγγνώμη. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι είχε καταδικαστεί γιατί είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας της γυναίκας του. Είχε, λέει, πληρώσει κάποιον να κάνει την βρωμοδουλειά και ο ίδιος είχε κανονίσει να έχει ένα άλοθη, αλλά παρόλα αυτά τα... Ναι, και τα FBI και τα CIS τον μαζέψανε. Και ήταν ένα 6 χρόνια, αλλά βγήκε τελικά στα 3 χρόνια, ναι. Έτσι. Εντάξει, θα πει, ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση και αυτό. Το πιστεύουμε στις δεύτερες ευκαιρίες. Τώρα θα το πούμε αν πιστεύουμε εμείς, αφού βγήκε. Ναι. Ας είναι αληθινό αυτό που λέει. Εντάξει, ναι, η καριέρα του έτσι κι αλλιώς, τόσο με τους Άζα Λέι Ντάινγκ, αλλά νομίζω και γενικότερα, πως δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί στα ύψη που τουλάχιστον ήταν. Χριστιανικό συγκρότημα ήταν παλιά η Άζα Λέι Ντάινγκ, οπότε πιστεύουμε στην δύναμη της συγχώρεσης. Θα το προσπεράσω αυτό, λοιπόν. Okay. Arch Enemy, βγάζουν box set βινήλια. Έχουν βρει, πώς το λένε, την Αγελάδα και την Αρμέγουν, ναι, όλα τα μάτια. Και θα είναι όλα, και τα tech album, ναι. Και ακυκλοφόρητα, bonus, ο χαμός. Θα το πάρεις? Δεν νομίζω πως θα μπω σε αυτή τη λογική τώρα. Τα έχω τα album στην Α ή στη Β μορφή. Εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολύ οι Arch Enemy, αλλά δεν νομίζω πως θα μπω στην λογική του να ξαναπάρω πράγματα που έχω μόνο και μόνο επειδή
κυκλοφορούν σε βινίλιο. Βέβαια, αυτό είναι η δική μου άποψη. Νομίζω πως το όνομα και το συγκρότημα είναι τόσο μεγάλα πλέον που υπάρχει κοινό στο οποίο να απευθύνονται οι κυκλοφορίες αυτές. Αυτό η δισκογραφία πλέον εφευρίσκει πάσης φύσεως τρόπους προκειμένου να βιοποριστεί. Καλά, σαφώς. Αλλά βέβαια το επόμενο νομίζω θα το θες. Ποιο είναι το επόμενο? Είναι 12 CD box set, αλλά Nevermore. Mm-hmm. Και εκεί όλη η δισκογραφία και αυτό που σου φαίνεται. Αυτό μου φαίνεται ως μία πολύ έτσι άκομψη κίνηση εκμετάλλευσης της μνήμης του Θανόντα. Είναι αναμενόμενο όμως. Ήταν αναμενόμενο. Να γίνει μια εταιρεία. Ναι, υπήρχε. Ναι, κάτω ρε παιδί μου μερακλείδικο όπως κάνεις και το Αρτσένεμι. Μην κάνεις αρπαχτές. Κάτω ωραίο, κάτω εκεί βινιλιάρες. Βάλε μέσα ρε παιδί μου σημειώσεις, κάνε πράγματα. Βάλε το σε μια ωραία συσκευασία. Ξέρω, έχω και βγάλει το προς τα έξω. Τώρα όταν μου τα βγάλει σε CD όλα αυτά είναι σαν να λες. Είναι αυτό που λένε κάνω κασίν ρε παιδί μου πάνω στο. Ακριβώς αυτό είναι. Δεν μ' άρεσε αυτό το νέο. Όχι. Είναι αυτό που είπες, άκομψο. Θα μπορούσε να είναι και πάλι θα ήταν λίγο κάπως, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο ωραίο. In Flames, ναι. Έχουν φέτος το καλοκαίρι, θα έχουν δικό τους διήμερο φεστιβάλ, το οποίο θα είναι μέσα σε κάστρο, ναι. Θα λέγεται Borgholm Brinnen, Borgholm είναι η περιοχή. Μάλιστα. Borgholm δηλαδή καίγεται. Ναι. Και θα είναι δύο μέρες, κάθε μέρα θα είναι πέντε μπάντες και In Flames Headliners. Ωραίο, 27 και 28 Ιουλίου. Ωραίο, ωραία πρωτοβουλία από μέρους. Αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια το κάνουν διάφορα συγκροτήματα τα οποία έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία και μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Το κάνουν οι Σάμπατον πάνω εκεί πέρα στην πόλη τους στην Σουηδία. Το έκαναν παλιότερα και οι Blind Guardian. Αυτά συνήθως δεν είναι τεράστια φεστιβάλ όπως τα υπόλοιπα φεστιβάλ που ξέρουμε, τα Wacken, τα Grasshopper και όλα αυτά. Είναι πιο μετρημένα, πιο μαζεμένα. Σε κάστρο και όλα αυτά. Ναι, σε χώρους. Δηλαδή δεν είναι αυτό που φαντάζεται κάποιος ένα τεράστιο ευρωπαϊκό φεστιβάλ. Αλλά νομίζω πως είναι μια καλή πρωτοβουλία και είναι ακόμα ένας τρόπος για τα συγκροτήματα να μπορούν να κινηθούν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Εντάξει, οκ. Okay. Line-up δεν έχουν πει, δεν έχουν πει ακόμα μπάντες. Mm-hmm. Τι λες να έχουν, θα είναι στο ειδικό έτσι, billing. Τώρα κάνουμε μαμαντεψιά, έτσι. Ναι. Κοίτα, πιστεύω πως επειδή αυτοί τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολλές αλλαγές στον ήχο τους και ενδεχομένως να θέλουν να αποχαρακτηριστούν από αυτό το Göteborg σουηδικό death metal ήχο, ενδεχομένως να θέλουν να κάνουν κάτι πιο ανοιχτό. Βέβαια, από την άλλη, η ιστορία, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει δείξει με Metallica πριν από κάποια χρόνια. Είχαν κάνει το δικό τους φεστιβάλ, το Orion Festival, το οποίο και είχε γίνει στις αναλογίες των Metallica. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα θηρίο στις ΗΠΑ και προσπάθησαν να κάνουν ένα άνοιγμα βάζοντας μέσα και πιο εναλλακτικά ονόματα. Πάτωσε, δεν πήγε καλά, γιατί ο κόσμος αποπροσανατολίστηκε. Δεν πήγανε δηλαδή ούτε οι μεταλλάδες που τα θέλανε ενδεχομένως, αλλά ούτε και οι οπαδοί του ανεξάρτητου του ήχου. Και σαν πείραμα, τουλάχιστον σε εκείνη την περίπτωση απέτυχε. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση πως επειδή οι Flames είναι και λίγο superstar στη χώρα τους, θα το χειριστούν καλά. Παρατηρούν δηλαδή τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και την εμπειρία τόσο τη δική τους όσο και των άλλων μπορούν να την εκμεταλλευτούν καλά γιατί είναι γάτες με πέταλα. Ωραία, ωραία. Θα δούμε κιόλας. Ναι. Θα βγεις μέσα στην πρόβλεψη. Για να δούμε. Και να δούμε και τον Θεό που συμφωνούμε και οι δύο. Για πες. Τον Αϊόμι. Ναι. Δεν είναι τώρα σε φάση πολύ να πιάσει την κιθάρα, λέει. Εντάξει, 49 χρόνια είναι αυτά. Κάνει και άλλα πράγματα, δεν είναι όπως ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά, άμα πιάσει την κιθάρα, θέλει να γράφει τα ρίφ του, αυτό είναι που του δίνει εντάξει, το νόημα. Εντάξει, ξέρω εγώ, ο Δία σταμάτησε για λίγο να ρίχνει κεραυνούς, να πάρουμε μια ανάσα και στη συνέχεια θα ξαναγίνει. Κοίτα, σίγουρα θα την ξαναπιάσει την κιθάρα του, σίγουρα θα κάνει κάποια πράγματα στο μέλλον. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Νομίζω πως μετά από όλα αυτά τα χρόνια και από όλη αυτή την πορεία, και αφού το είπανε και το ξαναείπανε, και αυτή τη φορά μάλλον το εννοούν πως η ιστορία με τους Black Sabbath συνάντησε το οριστικό της τέλος, μάλλον θέλει και αυτός λίγο να χαλαρώσει. Έτσι. Φαντάζομαι. Έχουμε να δούμε και πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Mm-hmm. Πριν από αυτό, θες να πεις για το Under the Blade. Ναι, βεβαίως. Μετά, σε λίγο στο σημερινό Under the Blade έχουμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Beast in Black, πρώην Wardrum, ο οποίος επιλέγει μας λέει τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ και επιλέγει το πλέον αγαπημένο από όλα αυτά. Έχουν ενδιαφέρον οι επιλογές του Γιάννη, κάποιες είναι αναμενόμενες, κάποιες όχι και τόσο. Μείνετε μαζί μας και τι βλέπουμε. Oceans of Slumber. Oh. The Decay of Disregard. Μάλιστα. Νέο άλμπουμ βγαίνει σε μερικούς μήνες, The Banished Heart λέγεται αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία μπάντα, τους αγαπάμε, τους περιμένουμε, τους συμπαθούμε σαν ανθρώπους, τους συμπαθούμε γενικότερα και πιστεύω ότι είναι μία από τις μπάντες. Δεν έχω. Γιάννη, ξακούσε το δίσκο. Ναι. Πώς είναι?
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πιο σκοτεινό από τον προηγούμενο. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο. Τώρα το γεγονός ότι αρέσει το χέρι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εμπορική κατεύθυνση του συγκροτήματος. Δεν πειράζει, όχι, μας αρέσει. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι θα είναι εμπορικό, δεν είναι καθόλου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, γιατί ξέρεις, έχουν ρε παιδί μου την δυναμική, το potential που λένε να κάνουν πράγματα εμπορικά στην καριέρα του. Δηλαδή, φαντάζομαι τους Oscars of Slumber να απευθύνονται και να μπαίνουν στο κοινό των Όπεθ, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ. Μακάρι να είναι ένα βήμα παραπάνω στην πορεία του. Πάντως, πολύ ωραίο συγκρότημα. Και φωνάρα. Φωνάρα. Πάμε να τους δούμε. Πάμε, πήγαμε. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Mad God Metal Hammer, φυσικά στα Zero Gravity Studio. Και σήμερα, κάτω από την λεπίδα, θα βάλουμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Γιάννη, τι κάνεις? Μια χαρά, χαρά. Ωραία, ωραία, ωραία. Είσαι έτοιμος να μπεις στη διαδικασία αυτή? Θα την επιλέξεις την λεπίδα. Να επιλέξεις το Θα είναι ατσάλινος ο λαιμός αυτή τη φορά. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, μου λες μια μικρή ιστορία για κάθε δίσκο, ποιο τραγούδι σου αρέσει, ποιο δεν σου αρέσει, τι είναι αυτό το στοιχείο σε κάθε άλμπουμ που σε τράβηξε σαν ακροατή. Δεν θα γλιτώσεις να μιλήσεις για τους τραγουδιστές αυτών των άλμπουμ. Ισχύει. Και θα φτάσουμε σιγά σιγά στο αγαπημένο σου για σήμερα τουλάχιστον από όλα αυτά. Βεβαίως. Ξεκινώ. Camelot. Έπικα. Για πες για τους Camelot. Camelot. Από τις αγάπες που προέκυψαν τέλη γυμνασίου, αρχές λυκείου, να το πω. Μεγάλη εντύπωση τραγουδιστής λόγω ότι δεν έχεις ακούσει κάτι παρόμοιο ως τότε. Λες, τι κάνει ο τύπος, δηλαδή. Ακούω ψηλή φωνή, ακούω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η ερμηνεία είναι σε άλλο level, σε άλλο σκεπτικό εντελώς. Και ακούς τραγούδια που για το είδος, λες, είναι power, είναι συμφώνικα, αλλά δεν μ' αρέσει να το βάλω σε είδος. Ακούγεται κάτι πολύ ξεχωριστό. Μάλιστα, μάλιστα. Να σε πάω σε... εδώ θα σε πάω. Λοιπόν, Symphony X, Paradise Lost το album. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, και αυτό ήταν τέτοιες εποχές, αλλά... Λες, ακούω heavy metal, αλλά καταρχάς ακούς την παραγωγή, έτσι, που πες να το άκουσα όταν βγήκε, που, πλέον σπανίζει αυτό, ξέρεις, σιγά σιγά προχωράνε ηλικίες που σπανίζει το να ακούς τέτοια άλμπουμ όταν βγαίνουν. Και λες, Παναγία μου, τώρα αυτός ξερνάει ή τραγουδάει, αλλά ακούω νότα, τι γίνεται εδώ. Και μετά ακούς τα χοροδιακά, ας πούμε, ακούς τις κιθάρες, τα ρίφτα, τις μελωδίες. Γίνονται όλα μαζί, είναι έκρηξη συναισθημάτων. Δηλαδή η σύνθεση είναι πλήρες το άλμπουμ για μένα. Ναι. Ποιος αρέσει πιο πολύ, ο Ράσελ Άλεν ή ο Ρόι Κάν, σαν τραγουδιστή? Καταρχάς, ξέρεις ότι μιλάμε ήδη για τραγουδιστές που ανήκουν κυριολεκτικά στο top 3 μου. Ναι. Τραγουδιστών, έτσι. Και σαν επιρροές. Μάλιστα. Θα πω Ρόι Κάν καθαρά από άποψη ότι με έχει επηρεάσει πιο πολύ στο ερμηνευτικό. Δηλαδή. Και από τα δύο κρατάμε το Camelot αυτή τη στιγμή. Θα παίξει αυτό. Ναι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Κρατάς το Camelot. Κρατάω το Camelot. Κρατάς το Camelot. Μάλιστα. Λοιπόν, και δίπλα στο Camelot. Δεν θα βάλω τα κλάματα. Ήδη με αυτά που έχεις στο χέρι σου. Δεν θα βάλεις το Camelot. Γιάννη, να μην φαίνονται. Πω, ναι, ναι. Πάρτα από εκεί, γιατί ήδη με δυσκολεύτηκα. Λοιπόν, άμα συνεχίσει αυτό. Λοιπόν, θα σου βάλω αυτό το οποίο με εξέπληξε όταν το διάλεξες. Είναι το Doomsday Machine των Arch Enemy. Καταρχάς το Doomsday Machine. Γιατί? Γιατί αυτό άκουσες πρώτο? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Είχε να κάνει τότε, είχα μια τρελή γκάβλα, ας πούμε, και για πολλά χρόνια και ακόμα την έχω, έτσι. Είχα ανακαλύψει όλη την καριέρα του δικού μας, του Gas G, έτσι. Και ήμουνα σε τεράστιο δίλημα να βάλω στο top 10 το Allegiance, το οποίο είναι μεγάλη αγάπη, ας πούμε. Και ξέρεις, είχα ψαχτεί με Dream Evil, Mystic Prophecy, τα είχα ξεκάνει όλα, πραγματικά. Και ήξερα, ρε παιδί μου, ότι είχε παίξει σε μια φάση Arch Enemy, ξέρεις. Arch Enemy, τι είναι αυτή, πάμε να δούμε. Ναι. Και ακούω, παίζει να ακούσα ή το Taking Back My Soul, που νομίζω παίζει ένα solo εκεί πέρα ο Gas, δεν είμαι σίγουρος, ή αλλιώς άκουσα τον Nemesis πρώτα. Και ξέρεις, όλα αυτοί οι δίσκοι είναι επειδή έχουν το Παναγία μου factor μέσα, λες, τι είναι αυτό που ακούω, ρε παιδί μου. Και εντάξει, μετά σου λέει ο άλλος τραγουδάει γκόμενα. Ναι. Εσύ τώρα, ας πούμε, 14 χρόνια και λες, τι, αποκλείεται. Ναι. Και ακούς solo μέσα, συνθέσεις πάνω απ' όλα. Taking back my soul, ναι. Αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο. Τι να κρατήσω, Camelot ή Arch Enemy? Ξεκίνησες με το Camelot, ρε εσύ. Είναι αγάπη το Camelot, ρε. Και θα συνεχίσω με το Camelot, ρε γαμώτο. Okay. Θα πρέπει κάτι να το νικήσει. Έρχονται. Θα πρέπει κάτι να το νικήσει. Κάψεις, πω. Τώρα να μην βγάλω τα υπερόπλα ακόμα. Λοιπόν,
Θες να πάρεις κάποιο άλλο και μετά να συνεχίσεις με το κάμελο. Όχι, 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 εδώ, εδώ, εδώ. Θα το εξολοθρέψουν λοιπόν, πολλά Iced το Earth, κάμελο. Something wicked this way comes. Iced Earth. Είσαι Iced Earth, αγιάς, δεν είσαι, ήσουν μικρός όταν έγινε ο μεγάλος χαμός εδώ πέρα με τους Iced Earth. Ήμουνα, yeah. Αλλά τους είχα ανακαλύψει στην αρχή, όταν πρώτο ανακάλυπτα το Metal Skeps, mm-hmm. Οπότε μιλάμε για έκτη δημοτικού, αρχής πρώτης γυμνασίου. Ναι. Και ακούω Iced Earth που παίζει να είχα ακούσει και διασκευή Hallowed, το οποίο ήταν ξέρεις. Οκ, κάναν made in it. Anyway, αλλά δεν μας απασχολεί η διασκευή, μας απασχολεί η ατμόσφαιρα στο δίσκο πάνω απ' όλα. Η ατμόσφαιρα αυτή, η ηχητική, η αισθητική που έχει ο δίσκος, είναι αναπαράληπτη, είναι μοναδική. Δεν το κάνεις reproduce, δεν το αναπαράγεις ξανά αυτό. Είναι αυτό που είναι. Ναι. Αυτά, εκεί το πήγαινα, ξέρεις. Ερμηνείες διαολικές και ενώ πάει τόσο ψηλά, ακούς μια αντρίλα που λες πώς γίνεται αυτό. Δεν στέκει. Φυσικά. Mm-hmm. Ξέρεις, και ακούς τη χρειά του. Μάλιστα. Για τους επόμενους τραγουδιστές των Iced Earth, ο Reaper που πέρασε για ένα φεγγάρι, θα αρέσει ο Reaper. Για Iced Earth, όχι. Ναι. Για Judas Priest, ναι. Ναι. Είμαι αυστηρός σε αυτά, ρε παιδί μου. Το νέο το παιδί που έχουν αυτού του μπλοκ, αρέσει. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τρομερή φωνή, απίστευτες δυνατότητες και ταιριάζει πάρα πολύ στην πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή... Τι να κρατήσω, πρόσεχε τι θα πεις, γιατί μπορεί να γρύψει ο Γιάννης, γιατί είναι παιδί αυτής της γενιάς ακριβώς. Το Iced Earth προηγήθηκε, οπότε είναι η στιγμή για το Camelot να ιτηθεί. Αλήθεια λες. Ναι, κι όμως. Και παιδιά, Camelot το ακούω σχεδόν όλους τους δίσκους, δηλαδή είναι μεγάλη ιερή αυτή η στιγμή που ζουν οι Iced Earth. Λοιπόν, κοίτα, τώρα δίπλα στους Iced Earth, με κούφανες όταν με έδωσε τη συγκεκριμένη επιλογή. Ναι. Κοίτα, γενικώς κούφανες πάρα πολύ κόσμο όταν βγήκες, έκανες εκείνο το βίντεο στο YouTube που λες, παιδιά, ξέρετε, δεν τραγουδάω μόνο, παίζω και κιθάρα. Και τι έπαιξες, Vinnie Moore. Vinnie Moore, ναι. Τι φιλέ, μας κοροϊδεύεις. Κίκο Λουρέιρο. Το προσωπικό του άλμπουμ, δηλαδή να πεις κάποιο άγκρα να τον ακούσεις μετά. Το προσωπικό άλμπουμ του Κίκο Λουρέιρο. Πραγματικά, ναι, δεν ξέρω. Είναι, οι περισσότερες επιλογές αυτές είναι εφηβικές αδυναμίες, οι οποίες με έχουν στιγματίσει και με έχουν χαρακτηρίσει και παιδί μου. Για πες τώρα με τον Κίκο τι βλέπεις. Χαρακτήρα. Αυτό το άλμπουμ, το συγκεκριμένο και κανένα άλλο, εσύ το έχω ακούσει τόσες φορές που δεν μπορούσε να μην μπει. Ναι. Ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό, υπήρχαν στιγμές που πραγματικά μπορεί να νιώθω τρελή πίεση από κάποια μέρα. Τώρα, τι πίεση μπορεί να έχει ένας 16χρονος. Τέλος πάντων. Ένας 16χρονος. Αλλά τέλος πάντων, ήταν τεράστιο escape αυτό το CD. Mm-hmm. Και σε ταξιδεύει κυριολεκτικά. Έχει τέτοια ατμόσφαιρα που σε πάει αλλού εντελώς. Μάλιστα. Τον άκουσες και μετά που πήγες στο Megadeth και τα λοιπά, τον παρακολουθείς λίγο τι κάνει. Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί θεωρώ ότι όποιος και να μπαίνει Megadeth σίγουρα θα παίρνουν κάποιο μεγαθύριο παικτικά. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να ακούω το χαρακτήρα του Κίκο, ρε παιδί μου, και δεν ακούω τόσο στη Megadeth. Τι να κρατήσω. Κοίτα, είμαστε σε μια metal εκπομπή. Έτσι. Μάλιστα, μη τι άλλο. Και εντάξει, νομίζω έχει προτεραιότητα το Iced Earth. Έφυγε ο Κίκο. Παρόλο που μου έκανε μεγάλη συντροφιά ο Κίκο. Λοιπόν, σου έκανε μεγάλη. Κοίτα τώρα εδώ πέρα. Nightwish, Once. Λοιπόν, μετά το Once, ο κόσμος στο heavy metal άλλαξε. Δηλαδή, μιλάμε για pro Once και μετά Once εποχές γενικότερα. Παίζει αυτό πάρα πολύ που λες. Ναι. Για πες μου για τους Nightwish. Το Once είναι και αυτό από τα CD, νομίζω, που ανακάλυψα σχεδόν όταν βγήκε. Ναι, βασικά το θυμάμαι ότι ανακάλυψα. Mm-hmm. Και μάλιστα το έκανα έκτη δημοτικού. Έκτη δημοτικού έκανα ακόμα μαθήματα πιάνο. Και το δίνω στον καθηγητή μου, ο οποίος ήξερα ανέκαθεν, ας πούμε, ότι δεν ασχολείται με αυτό το είδος καθόλου. Αλλά το λέω, αυτό σίγουρα θα σ' αρέσει. Δεν ξέρω, είχα τότε αυτή την αίσθηση ότι επειδή έχει κλασική μουσική μέσα θα του αρέσει. Και όντως του άρεσε, δεν μου έκανε πλάκα και μου λέει αυτό και αυτό τα ξεχώρισα. Θυμάμαι το Dead Gardens, είχε ξεχωρίσει για αυτό. Οκ, γούστο. Μάλιστα. Και μοναδικό συνέστημα. Είναι ανατριχύλες all over. Mm-hmm. Παραγωγή. Το 2005 δύσκολα τη φαντάζεσαι. Και ερμηνείες που, αν και σαν τραγουδιστής δεν θα προτιμήσω την Τάρια, σαν μουσικός θα την προτιμήσω στους Nightwish, mm-hmm. τη θεωρώ ανδικατάστατη. Η κοπέλα που πήγε μετά, η Annette Olson, δεν σου άρεσε πολύ. Η Annette Olson. Η Φλόρ. με έχεις αφουγκραστεί νομίζω. Η Φλόρ είναι απίστευτη. Θηρίο έτσι. Απίστευτη, ναι. Εννοείται. Η ώρα του διλήμματος. Iced Earth εναντίον Nightwish. Γιατί να μην είναι ισοπαλία, αργά μου. Δεν υπάρχει ισοπαλία, είναι μπάσκετ εδώ πέρα. Με βάζει τη λεπίδα κανονικά. Τώρα καταλαβαίνω τον ορισμό. Θα βάλει Nightwish. Nightwish. Θα βάλει Nightwish. Αυτό τώρα θα κάνει επίτηδε για να μην το δουν οι Φιλανδοί, οι φίλοι σου και σου πούνε. Λε. Ναι, εξολόθρευσε τη σημαία του κράτου. Λοιπόν, Nightwish. Όχι. Θα τη βάλω απέναντι την Τάρια στον Bruce Dickinson και το προσωπικό του άλμπουμ που λέγεται Accident of Birth. Λέγε. Λοιπόν, θα σε κουφάνω, πες. Νομίζω.
Accident of Birth άκουσα πρώτη φορά, από τα πρώτα κομμάτια που άκουσα ever στη ζωή μου, ήταν το Road to Hell, το οποίο νόμιζα για 2-3 χρόνια ότι είναι Iron Maiden. Ναι. Έτσι, εκεί στο όριο μεταξύ γυμνασίου και δημοτικού. Και αργότερα ανακάλυψα όλο το δίσκο, ανακάλυψα ότι είναι solo καριέρα του τραγουδιστή των Iron Maiden. Και λες, Παναγία μου, αυτό το πράγμα, δηλαδή νομίζω το ζηλεύουν και οι Maiden αυτό το δίσκο, να είσαι σίγουρος. Γιατί νομίζω ότι έχει αυτό το δίσκο. Καταρχάς, ο Dickinson εκμεταλλεύεται όλο του το potential και συνθετικά και τραγουδιστικά κυρίως, έτσι. Και μιλάμε για κάτι που έχουν κάνει ελάχιστοι, να ξεφύγουν από τη μοίρα λίγο της μπάντας τους. Δηλαδή, πολλοί κάναν solo καριέρα και βγάζαν το ίδιο πράγμα αναμασημένο. Πολλές φορές. Ναι. Θεωρώ ότι τα Bruce Dickinson είναι πιο heavy, ίσως φταίει το κούρδισμα, η παραγωγή, δεν ξέρω. Και η σύνθεση όμως είναι πιο σκοτεινή, κατ' εμέ. Και είναι άλλη ατμόσφαιρα εντελώς. Είναι one of a kind αυτός ο δίσκος. Μάλιστα, το βάζω δίπλα στους Nightwish, τώρα εδώ πέρα είναι ο μαγαλλιότητος, οπότε μπορούν να αποχωρήσουν Nightwish, αν θέλεις. Καταρχάς, με το που το έβγαλες στο χέρι σου, ήξερα ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτό εδώ πέρα. Γεια σου, Τάρια. Και δεν περίμενα να γίνουν τόσες κοντρές. Περίμενα ότι θα κρατάς το κάμερα. Φοβήθηκα ότι θα κρατάς το κάμερα λοιπόν, για πάντα. Θα σου βάλω τους Blind Guardian απέναντι στον Bruce Dickinson. Imaginations from the other side. Τούτο εδώ είναι το άλμπουμ. Παραμύθι, έτσι. Ρε εσύ, Blind Guardian, αν με ρωτήσεις, μπορεί να μην το σκεφτόμουν στο top 10 μπαντών για κάποιο λόγο. Αυτό το CD είναι μαγικό, είναι παραμυθένιο. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, το κάθε CD από αυτά έχει νομίζω διαφορετική ατμόσφαιρα εντελώς και άλλους λόγους που θα τα ακούσεις κάθε φορά. Τι σου κάνουν οι Guardian? Είναι αυτό που πιστεύω κάνουν πολύ, σε πολύ κόσμο και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Σε πάνε αιώνες πίσω, χωρίς να έχεις ζήσει αιώνες πίσω, έτσι. Σε κάνουν να φαντάζεσαι πράγματα, να διαβάζεις ένα βιβλίο χωρίς να το διαβάζεις. Είναι ταξίδι. Ναι. Είναι ταξίδι ηχητικά και μόνο, χωρίς να ακούσεις ούτε ένα στίχο. Και δεν χρειάζεται να έχουν και τον καλύτερο τραγουδιστή. Ούτε καν. Που είναι, τον θεωρώ εξαιρετικό και μοναδικό, έτσι. Είναι τρομακτικός, σαν ερμηνευτής και σαν τραγουδιστή. Μάλιστα. Αλλά δίπλα στον Bruce Dickinson, νομίζω, δεν ξέρω. Α, τώρα πας να με πλαγιαρίσεις εσύ, τι πας να μου κάνεις εδώ πέρα. Πόπο. Κοιτάξτε και τα δύο μεγάλα, έτσι. Μεγάλα, μεγάλα τα έχω, ναι. Και με υπογραφή. Και με υπογραφή, ναι. Και εδώ με υπογραφή. Α, μου κάνεις. Τώρα. Accident. Είναι ατυχές, αλλά είναι... accident. Μάλιστα. Δίπλα στο accident θα βάλουμε το... Ξέρω τι πας να Long Live Rock and Roll του Ronnie James Dio και τον Rainbow φυσικά και του Richie Blackmore και όλων των παιδιών αυτών. Κάθε φορά που παίζουν οι Rock and Roll Children και είσαι κοντά ανεβαίνεις παντός να πεις τραγούδια. Ναι, όποτε υπάρχει ευκαιρία εννοείται και ακόμα και αν μου το ζητήσουν ή έχουν υπάρξει κανένα δύο φορές που λέω ρε παιδιά. Πέρυσι στο Party TV, εμφανίζει το Γιάννης, πού είσαι να παίζει ένα τραγούδι βεβαίως. Ναι, και ο Stargazer μάλιστα. Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, γιατί όχι, ναι. Για πες για τον Dio λοιπόν, καταρχάς σαν τραγουδιστή. Ποιος μπορεί να πει τι για τον Dio καταρχάς, δηλαδή. Είναι η απόδειξη, η περίτρανη απόδειξη, ότι δεν χρειάζεται να έχεις 5 οκτάβες για να γάμας, ναι. Ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, ο τύπος ανοίγει το στόμα του και απλά καθελώνεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, ήταν γεννημένος γι' αυτό. Και αυτός ο δίσκος, δεν ξέρω, πραγματικά έχει πάλι μια μοναδική ατμόσφαιρα, έχει... σε κάνει να ανακαλύψει καλύτερα το γιατί το metal είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, είναι rock, αλλά είναι πολύ πιο metal από πολλά metal. Είναι μάλιστα. Σκληρό και ομό, όπως πρέπει, ας πούμε. Τώρα θα το θέσω κομψά, δεν θα το θέσω Bruce εναντίον των Dio, θα το θέσω Rainbow, να έξω το Birth εναντίον Long Live Rock and Roll. Ειλικρινά θα βάλω τα κράματα. Πόσα δευτερόλεπτα έχω, 5, 4. Θα πάρουμε το Rainbow. Να πάρουμε το Rainbow. Το Rainbow, δεν το περίμενα, το Rainbow έβγαλε. Long Live Rock and Roll και ήταν 1983 Γιάννη, τότε ήσουν μείον πόσο, μείον 10, μείον 9, είμαι το 92 γεννηθής. 92 γεννηθής είσαι, όταν οι Iron Maiden κυκλοφορούσαν το τέταρτο τους άλμπουμ με τίτλο Peace of Mind, Γιάννη που λες. Και τι είναι αυτός ο δίσκος, είναι καλός δίσκος, Γιάννη? Όχι μωρέ, δεν ακούγεται. Εντάξει, χαριστικά είπα να το βάλω γιατί ήθελα να καλοπιάσω τον Βρασίδα. Έτσι, να τα πούμε ωραία. Αυτός ο δίσκος, για να σοβαρευτούμε, είναι από τα... Είχα πάρει την επαφή του δίσκου από πάλι κομματάκια, από κάποια κομμάτια που είχα ακούσει, τύπου Trooper, κλασικά, έτσι, πρώτη επαφή.
Δεν γύρεται αυτό το πράγμα. Απλά είναι ο ορισμός του metal και είναι πολύ πιο heavy από ό,τι θα έπρεπε να είναι για την εποχή του, ναι, καταρχάς. Και σαν μουσικός, από ότι θα βρεις ένα κοινό σε όλα αυτά, στα περισσότερα από αυτά τα CD. Είμαι πολύ της δυσολίας. Ναι. Και αυτός ο δίσκος βρίθη. Ναι. Είπες ακριβώς τη λέξη. Και πραγματικά σοκαριστικός τραγουδιστικά, συνθετικά. Λοιπόν, τι να κρατήσω τώρα. Έχουμε το Long Live Rock and Roll απέναντι στο οποίο σου βουμάει θεέ μου, δηλαδή. Κοίτα. Θα βάλεις να το κάνω να έχει αγωνία ή να το... Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να βάλεις μουσική από τα σαγόνια του Καρχαρία τώρα. Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να κρατήσω Accident, αλλά δεν ήθελα να είναι Bruce Springsteen. Από πριν δηλαδή σου είναι έτοιμος. Έτσι. Αλλά επειδή τα βρίσκω παρεμφερή τα Maiden, έτσι, και το Bruce, όσο και να διαφέρει, είναι παρεμφερή. Αυτό ρε εσύ είναι αναντικατάστατο στη ζωή σου όλη. Μάλιστα. Για μένα δηλαδή δεν ζεις χωρίς αυτό το δύσκολο ρε. Έχουμε νικητή, κυρίες αυτό... και κύριοι. Έχουμε νικητή Γιάννης Παπαδόπουλος, Iron Maiden, Peace of Mind. Για να ελπίζω να μην δυσκολεύτηκες ιδιαίτερα και να το απόλαυσες όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή, σαν κρυουλιάρης, έχω σκάσει, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλά ρε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ρίξε κάτι, ρε Γιάννη, από το Peace of Mind, έτσι, ένα Flight of Vicarus, ένα Trooper, ένα κάτι. Εδώ λοιπόν, TV War, Mad Game, Metal Hammer, Smashed Face από τα headquarters του Metal Hammer. Είδαμε τους Ice Dirt στο πλέον πρόσφατο βίντεο, το μοναδικό επίσημο βίντεο κλιπ, αν θέλετε, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Incorruptible, είναι το Black Flag. Τους βάλαν τους Ice Dirt εκεί μπροστά στο Green Box, το Blue Box, πώς το λένε ρε Γιάννη. Έχει και Green και Blue, οπότε... Και κάνανε από πίσω τους πειρατές της Καραϊβικής, χαμός, κομματάρα, από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου νομίζω το... Black Flag, συμφωνείς κυρίως? Ναι. Κομματάρα, Ice Dirt λοιπόν, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για μία ακόμα φορά. 24 του Ιανουαρίου, Τετάρτη πέφτει αυτή τη φορά το show των Ice Dirt. Εκεί θα είμαστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Και να δούμε λίγο τι γίνεται με το Metal Hammer αυτές τις ημέρες, το τρέχον τεύχος του περιοδικού. Κυκλοφόρησε προχθές την Παρασκευή και στις δύο του όψεις. Έχει τον Rob Flynn, τον Machine Head, να μας πυροβολεί. Και από την άλλη όψη έχει τον Warrel Dane, τον Nevermore, ο Rob Flynn, τον Machine Head. Μιλά αποκλειστικά στο Metal Hammer για το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές κουβέντες, ενώ το θέμα για τον Warrel Dane προφανώς και είναι ένα memorial, είναι ένα μικρό αφιέρωμα στην μνήμη του πολύ σπουδαίου και πολύ αγαπημένου μουσικού. Έτσι, άνθρωποι από το Metal Hammer γράφουν διάφορες προσωπικές σκέψεις για την πορεία του Warrel Dane και κάνουμε για μια μικρή αναφορά στην δισκογραφική του πορεία, ολόκληρη την πορεία του, ενώ ακόμα μαζί με το Machine Head, αφορμή μάλλον από τον νέο άλμπουμ των Machine Head, πήραμε και ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα το οποίο το ονομάζουμε Inside the Modern Metal Madness και αναφερόμαστε κυρίως ότι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως εκεί, τα τελευταία 15-20 χρόνια με όλες αυτές τις μοντέρνες metal μπάντες. Κάποιες από αυτές είναι ήδη classic, κάποιες άλλες έρχονται και από ό,τι φαίνεται θα μείνουν, ενώ ο Γενάρης είναι η εποχή όπου δημοσιεύονται και οι λίστες των συντακτών του Metal Hammer, όπως και η συγκεντρωτική λίστα. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα το διαβάσετε και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Ενώ ακόμα στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer υπάρχουν θέματα που αφορούν στους Saxon, αποκλειστική συνέντευξη, Vatain, αποκλειστική συνέντευξη, συνέντευξάρα με τον Eric, Harajan Path, Celestia, Riot που ήρθαν στην Ελλάδα και κάνανε studio report, Tribulation που λέει και η Hellfire. Ενώ ακόμα ο John Schaefer, τον Ice Dirt, μας μιλά για την δημιουργία του κλασικό άλμπουμ του συγκροτήματος, του Dark Saga, το άλμπουμ που έκανε το break των Ice Dirt, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά, και άλλα πράγματα πολλά έχει το τρέχον τεύχος, όπως και ένα CD με πολλά καινούργια πράγματα, με υλικό από νέες κυκλοφορίες, ενώ στην αφίσα είναι η Vatain και το πόστερ του Legacy of the Beast των Iron Maiden. Τώρα εμείς με αφορμή τις λίστες των συντακτών και την συγκεντρωτική λίστα. Δεν θα δείξουμε κάτι από την πρώτη θέση, αλλά θα δείξουμε
κάτι από ένα άλμπουμ το οποίο ψηφίστηκε από αρκετούς συντάκτες και από ό,τι είδα έτσι γενικότερα λίστες και από έντυπα του περιοδικού. Γενικώς το συγκεκριμένο άλμπουμ αναφέρεται πάρα πολύ ως μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες του έτους. Μιλώ για το πρόσφατο άλμπουμ των Body Count. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από εκεί και όταν επιστρέψουμε θα έρθει η Hellfire να σας κλέψει. Έχουμε ακόμα φρέσκες τις γιορτές, την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, τα μελομακάρονα, τα δώρα κάτω από το δέντρο και το παραμύθι του Άι Βασίλη ή αλλιώς μασκότ της Coca-Cola, γιατί όπως και να το κάνουμε αυτή η μορφή έχει μείνει και μας έρχεται στο μυαλό. Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για έναν όχι και τόσο γνωστό χαρακτήρα των Χριστουγέννων και σίγουρα όχι γλυκό και πρόσχαρο που φέρνει δώρα στα παιδιά. Στη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως Γερμανία και Αυστρία υπάρχει μια δαιμονική μορφή που τρομοκρατεί μικρούς και μεγάλους και λέγεται Krampus. Με κέρατα, κοινόδοντες και οπλές, βρίσκεται στον αντίποδα του Άγιου Βασίλη και είναι η τιμωρία των άτακτων παιδιών με το να τα παίρνει και να τα σέρνει στα έγκατα της γης ή ακόμα και να τα τρώει. Ο Krampus, σύμφωνα με την σκανδιναβική μυθολογία, είναι ο γιος της Χέλ, της θεάς του κατωκόσμου και εμφανίζεται τη νύχτα της 5ης Δεκεμβρίου της παραμονής του Αγίου Νικολάου. Η αποστολή του Krampus είναι να τιμωρεί όσους ήταν άτακτοι τη χρονιά που πέρασε. Θα σε κυνηγήσει, θα σε τραβήξει στην κόλαση και η τιμωρία σου θα είναι μαστίγωμα στην καλύτερη ή να καταλήξεις να γίνεις γκουρμέ γεύμα για το δαίμονα. Η τρομακτική του παρουσία και η αναφορά είχε και για καιρό απαγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία, αλλά πλέον ο χριστουγεννιάτικος δαίμονας είναι αρκετά δημοφιλής στην περίοδο των Χριστουγέννων, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη. Τον τιμούν το ίδιο με τον Άγιο Βασίλη και προσπαθούν να εμπορευματοποιήσουν τη σκληρή εικόνα του πουλώντας σοκολάτες, κουκλάκια και συλλεκτικά κέρατα, αλλά και με το να κάνουν παρελάσεις, όπου δεκάδες νέοι ντυμένοι Krampus βγαίνουν στο δρόμο και τρομοκρατούν τους θεατές. Νομίζω προτιμώ πολύ περισσότερο αυτή την παράδοση. Έχουμε και πρώτου βαθμού συγγένεια, όχι τίποτα άλλο. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στο TV War, η κατάσταση είναι οικογενειακή υπόθεση. Το πολύ αγαπημένο death metal πλέον supergroup Bloodbath, μιας και έχει μέλη από Κατατόνια, Όπεθ και φυσικά frontman τον Nick Holmes από Paradise Lost, ξεκινάει αυτές τις μέρες να ηχογραφεί νέο δίσκο, ο οποίος θα διαδεχθεί το Grand Morbid Funeral του 2014. Μαζί θα κάνουν και αμερικάνικη περιοδία προς άνοιξη μεριά, χωρίς πολλές ημερομηνίες, προτιμούν τα πιο σύντομα tour. Εμείς εννοείται θέλουμε να τους δούμε και εδώ κάποια στιγμή και περιμένουμε ανυπόμονα τη νέα τους δουλειά. Οι Σουηδοί death metalέοι The Crown επιστρέφουν στη Metal Blade, την εταιρεία που τους στήριξε στο παρελθόν και τώρα θα συνεχίσει για τα επόμενα άλμπουμ τους και σύντομα θα κυκλοφορήσει και τη νέα τους δουλειά. Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν στα γνωστά Fredman Studio, όνομα δίσκου δεν μας είπαν ακόμα, αλλά στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρχει διαθέσιμο 7-inch σιγκλάκι ονόματι Iron Crown. Και παραμένουμε στη Σουηδία για να μας ενημερώσουν οι Necrophobic ότι στις 23 Φεβρουαρίου θα διαθέσουν το 8ο άλμπουμ τους, του οποίου τον ήχο χαρακτηρίζουν ως ακραίο σατανιστικό death metal και θα έχει τίτλο Mark of the Necrogram. Αυτός ο δίσκος θα είναι και ο πρώτος που βγαίνει μέσω της Century Media και έτσι νιώθουν ότι οι ίδιοι ανεβαίνουν σκαλοπάτια, καταξιώνονται και βρίσκονται πιο κοντά στο να κατακτήσουν τον θρόνο του death metal. Okay, πιο κοντά ίσως να βρεθούν, αλλά η απόσταση δεν πάβει να είναι μεγάλη. Λίγη αυτογνωσία και ταπεινότητα δεν έβλαψε κανέναν. Και με τους Σουηδούς να έχουν την τιμητική του σήμερα, πάμε στους Shining, όπου έχουν ιδρυτεί και frontman αυτό το τρελό αγόρι, τον Niklas Kvarforth, και αύριο κυκλοφορούν το νέο τους δίσκο με τίτλο Varg Utan Flock, δηλαδή λύκος χωρίς αγέλη. 6 κομμάτια σύνολο και με τα 3 πρώτα ήδη διαθέσιμα να τα ακούσεις online. Μπόνους πληροφορία που κάνει το άλμπουμ αυτό να ανεβαίνει σαν με 35 level στην προτίμησή μας είναι ότι ηχογραφήθηκε στα Sonic Train Studios, το προσωπικό στούντιο δηλαδή του θεού Andy LaRocque, ο οποίος κάνει και guest solo σε ένα από τα κομμάτια, στο Jagarden Finde, δηλαδή «Είμαι ο εχθρός σου». Και για να κάνουμε το ποδαρικό στο 2018 με δύο άριστα δείγματα του ήχου που αγαπάμε εδώ στο Coven, Inquisition και στη συνέχεια Tribulation, ή αλλιώς Inquisition και Tribulation, μάνα μου. Οι πρώτοι έρχονται μέσα από το Chaos, From Chaos They Came, και οι άλλοι μας μιλάνε για την ιέρια του θανάτου, Lady Death. Κλείνουμε λοιπόν με Chaos, θάνατο και χαμόγελο φυσικά, και πάλι εδώ την επόμενη Κυριακή.
Στο σημερινό Vision from the Underground πάμε στο Austin του Texas για να δούμε ένα συγκρότημα που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν σε αυτήν εδώ την ενότητα. Ένα συγκρότημα στο οποίο το ρόλο του τραγουδιστή έχει η φωνή των τυράννων σε απόγνωση, της ενεργειακής αποσυναρμολόγησης, ο μεγαλύτερος rock star της γειτονιάς του, ο μυθικός Jason McMaster, φωνή του πρώτου δίσκου των Watchtower, ο βραβευμένος με χρυσό δίσκο τραγουδιστής των Dangerous Toys. Λοιπόν, το συγκρότημα λέγεται Igniter, το έκτο τους άλμπουμ λέγεται Haunted by Rock and Roll, το Brave the World είναι το άσμα, το βλέπουμε, το απολαμβάνουμε και πίσω για πολύ μεγάλο φινάλε. Πάμε και για το σημερινό μας φινάλε με τους Βέλγους θεούς του post-metal, τους Sludge, Doom ήρωες, τους Almond Ram, οι οποίοι 5 χρόνια μετά το τελευταίο τους full-length κυκλοφορούν την 6η τους ολοκληρωμένη δουλειά. Mass 6 λέγεται και τα προηγούμενα τους άλμπουμ είχαν παρόμοιους τίτλους, Mass, Mass 2 και τα λοιπά, που να θυμάσαι τώρα. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε, εμείς ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής και μέχρι τότε είναι βέβαιο πως έχετε πολλά και όμορφα πράγματα να κάνετε, τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανάγνωση του τρέχοντος τεύχους του Metal Hammer, αυτό που έχει τον Rob Flynn στην μία όψη και αποκλειστική συνέντευξη και τα λοιπά και τον Warren Dane στην άλλη. Μέχρι τότε βέβαια, εκτός από το να διαβάζουμε το Hammer, μπορούμε να ακούμε και δίσκους όπως το Melissa των Merciful Fate. Γιάννη. Τώρα δυστυχώς για άσχημο λόγο είναι μήνας Dane, Evermore, Sanctuary, οπότε ό,τι θέλεις από αυτά. Ναι, Γιάννη. This Godless Endeavor. Λοιπόν, κλείνουμε με τους Amendra, τα λέμε τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής.